αυτό μπορεί να το κόψει. Ένας 82χρονος στραγγαλισμένος με πουκάμισο δεμένος πιστάγκωνα με το πτώμα του τοποθετημένο μέσα σε μια βαλίτσα. Μια 79χρονη στραγγαλισμένη με πετσέτα κουζίνας. Δύο ηλικιωμένοι δολοφονημένοι από το ίδιο χέρι βρέθηκαν με διαφορά 24 ωρών σε ακτίνα ούτε 15 μέτρων. Το πάζλ της υπόθεσης προκαλεί ανατριχίλα. Να είναι διπλό φωνικό μέσα στην πόρτα μου. Να το σπίτι μου απέναντι. Είμαστε 10 μέτρα απόσταση. Ούτε οι ίδιοι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων και της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μπορούσαν να πιστέψουν αυτό που αντίκρισαν. Είχαν περάσει λίγες ώρες από τη στιγμή που εκδόθηκε Silver Alert για τον 82χρονο και οι αστυνομικοί τον αναζητούσαν ως το πρόσωπο κλειδί στην εξιχνίαση της δολοφονίας της 79χρονης συντρόφου του που τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής βρέθηκε στραγγαλισμένη στο σπίτι της στο Πασακάκι. Γύρω στις 5 χθες το απόγευμα, η δυσοσμία προφανώς τους οδήγησε στην απίστευτη αποκάλυψη. Το συρρυκνωμένο λόγω αναπηρία σώμα του ηλικιωμένου ήταν κλεισμένο σε μια βαλίτσα σε δωμάτιο που μίσθωνε η 79χρονη σε έναν υπήκο Μπαγκλαντές, φερόμενο ως δράστη της διπλής δολοφονίας. Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου βρέθηκε σε αυτό το μικρό δωμάτιο που έχει κοινή είσοδο με το σπίτι του άτυχου ζευγαριού, στο οποίο 24 ώρες πριν είχε βρεθεί το πτώμα της ηλικιωμένης. Η παρουσία αστυνομικών γύρω από το σπίτι της 79χρονης σε διπλανά σπίτια στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου ήταν συνεχής από τη νύχτα του περασμένου Σαββάτου, οπότε και η κόρη του 82χρονου άρχισε να αναζητά τον πατέρα της. Κι όμως η πόρτα αυτού του δωματίου δεν είχε ανοιχτεί. Ένας πολύ καλός κύριος, πάρα πολύ, και ούτε αυτός δεν είχε δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Κανένα. Ναι. Εντάξει, αυτό το γεγονός μας έχει ταράξει όλους εδώ. Ο φερόμενος ως δράστης της τυχερής δολοφονίας των δύο ηλικιωμένων είχε κινηθεί σε έναν χώρο λίγων τετραγωνικών μέτρων. Πρώτα φέρεται να δολοφόνησε τον ηλικιωμένο, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής η σύντροφός του τον αναζητούσε στη γειτονιά. Λίγες ώρες αργότερα έπεφτε θύμα του και η άτυχη γυναίκα. Ήταν καλοί άνθρωποι. Ήταν αμαρτία να πάνε τσάρε, παιδιά. Να σοκαριστείς πλέον είναι κάτι πολύ δύσκολο στις εποχές που ζούμε. Φάγανε δύο ανθρώπους και το τίποτα. Τι να πω, δεν το περίμενε κανείς αυτό το πράγμα να γίνει εδώ, στη γειτονιά. Ως αργά χθες τη νύχτα, οπότε και στο σημείο έφτασε η ιατροδικαστής, αστυνομικοί ερευνούσαν σπιθαμή προς σπιθαμή το δωμάτιο και το σπίτι, στο οποίο διαπράχτηκαν δύο στίγερα εγκλήματα. Όπως διαπιστώθηκε, ο υπήκος Μπαγκλαντές, βασικός ύποπτος του διπλού φωνικού, απέσπασε από το σπίτι της άτυχης 79χρονης χρηματικό ποσό που υπολογίζεται σε 10.000 ευρώ και το βράδυ της Παρασκευής επιβιβάστηκε στο πλοίο της γραμμής για τον Πειραιά. Οι έρευνες για τον εντοπισμό του βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.